Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με μια φράση η οποία μπορεί να μοιάζει λίγο παράτερη για όλη την συζήτηση την οποία κάνουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για το ζήτημα της ενημέρωσης και το πώς τελικά προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ενημέρωσης και πώς, μάλιστα, η εφημερίδα των συντακτών προσπαθεί και κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Μάρκ Τουέιν το 1899, πριν από 114 χρόνια, ο οποίος είχε υπάρξει κιόλας εκτός από συγγραφέας και δημοσιογράφος, είχε πει την εξής φράση, ότι το σημαντικό είναι να μάθεις πρώτα τα γεγονότα. Μετά μπορείς να τα διαστρεβλώσεις κατά το δοκούν. Αυτή βεβαίως η φράση, αν και είναι το 1899 όπως είπα νωρίτερα, είναι εξαιρετικά επίκαιρη και θα σας πω, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να δώσω την αιτία για όλο αυτό. Ιδιαίτερα σήμερα, μάλιστα, που η εφημερίδα εδώ και κάποια χρόνια αποτελεί για μερικούς ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, μια πολυτέλεια ακόμα για ορισμένους, που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αξία της πέραν των CD, των DVD τα οποία δίνονται ως δώρο. Πριν ξεκινήσουμε βεβαίως για να μιλάμε για όλα αυτά τα μεγάλα και ορισμένες φορές δυσνόητα και δυσεπίλητα, θα πω πρώτα όσον αφορά αυτή καθ' αυτή την εφημερίδα των συντακτών. Πριν από περίπου ένα χρόνο ξεκίνησε να σχηματίζεται η ομάδα που ανέλαβε την προσπάθεια για την έκδοση αυτής της πρώτης συνεταιριστικής εφημερίδας στην Ελλάδα. Πρώτης στην Ελλάδα, τρίτη είναι η εφημερίδα των συντακτών στην Ευρώπη. Μία μόνο έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και επιζή, είναι η ΤΑΖ στην Γερμανία. Ήταν ο καιρός λοιπόν που συνάδελφοι δημοσιογράφοι από την τότε Ελευθεροτυπία μαζί με άλλους νεότερους, μεταξύ των οποίων και εμένα, αποφάσισαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση μιας εφημερίδας που θα υπηρετούσε ακριβώς το σύνθημα το οποίο γράφεται δίπλα στον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών. Το σύνθημα αυτό είναι για την ελευθεροτυπία και την ενημέρωση. Είναι ένα πλαίσιο αρχών στο οποίο βεβαίως στηρίχθηκε ολόκληρη η ύπαρξη της εφημερίδας μέσα στο κατά τα γνωστό ασφιχτικό πλαίσιο της κρίσης στην Ελλάδα. Και βεβαίως η έκδοση της εφημερίδας ήρθε σε μια εποχή που τα μεγάλα αφεντικά στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι μεγαλοεκδότες, όχι μόνο διαπλέκονταν και εμπλέκονταν με την κάθε μορφής εξουσία, αλλά ήταν και η εποχή των μεγάλων κανονιών, όπως λέγεται και στον χώρο. Μην ξεχνάμε την ίδια την ελευθεροτυπία, μην ξεχνάμε το Άλτερ και τους εργαζόμενους, οι οποίοι έμειναν εν μία νυχτή στον δρόμο, κυρίως λόγω των ακροβασιών, οικονομικών ακροβασιών των ανθρώπων που χρηματοδοτούσαν αυτά τα εγχειρήματα, αυτά τα μέσα για άλλους σκοπούς. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια για την εφημερίδα των συντακτών. Σκοπός της και ιδρυτικός της σκοπός είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και να αναδείξει πλευρές της κοινωνικής δραστηριότητας μακριά από αιμονές και δογματισμούς και μακριά μάλιστα και από γραμμές οι οποίες παράγονται σε κλειστά γραφεία και μέσα στο χωνευτήρι, ας πούμε, των συμφερόντων, των εργολάβων, των τραπεζών, των παιχνιδιών και των ανταγωνισμών της εξουσίας. Όσο βέβαια εύκολα διατυπώνεται και το λέμε αυτό το σχήμα, τόσο δύσκολα υλοποιείται. Εκεί όμως έγκυται και, αν θέλετε, και την προσωπική μου άποψη, εκεί έγκυται και η ομορφιά όλου αυτού του εγχειρήματος και κάθε τέτοιου εγχειρήματος. Η βασική επιλογή, άλλωστε, δύσκολη επιλογή, ήταν το σχήμα αυτό που θα διοικούσε την ίδια την εφημερίδα να έχει απόλυτα δημοκρατική βάση. Γι' αυτό άλλωστε και το λόγο, για να σας πω και μια τεχνική λεπτομέρεια, έχουμε επιλέξει όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως βαθμίδας εντός εισαγωγικών και ειδικότητας, να αμοιβόμαστε ακριβώς το ίδιο, ώστε να υπάρχουν και απολύτως ισότιμες σχέσεις και δικαιωμάτως λόγου αλλά και οικονομικές. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως φτιάξαμε και τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός είναι εκείνος ο οποίος έχει δημιουργήσει μια εταιρεία, εκδίδει την εφημερίδα. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να πει κανείς ότι η εσωτερική δομή του οργανισμού που έχουμε φτιάξει είναι ακριβώς αυτή που διασφαλίζει και την αδιαπραγμάτευτη αιμονή μας για την ανεξαρτησία μας από τα συμφέροντα. Για να το πούμε σχηματικά, το περιεχόμενο και η δομή είναι αυτή που καθορίζει και το περίβλημα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς η εφημερίδα των συντακτών ως ένα βαθμό είναι και το κύτταρο, θα έλεγα, μιας διαφορετικής αντίληψης για την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικώς, όσο μεγάλο και υπερφύαλο ή υπεραισιόδοξο ακούγεται αυτό. Αλλά ειλικρινά η ενασχόληση με ένα τέτοιο είδους εγχείρημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού μιας εφημερίδας, της έκδοσης μιας εφημερίδας που είναι γενικώς
πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι παράλληλα και μια προσωπική και συλλογική άσκηση για ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης της ζωής, της οικονομικής ζωής των ανθρωπίνων σχέσεων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να επιστρέψω στη φράση που είχε πει ο Mark Twain και να σας δώσω να καταλάβετε γιατί επιλέξαμε την εφημερίδα από ένα, για παράδειγμα, site, γιατί επιλέξαμε να εμείνουμε σε ένα τέτοιο μέσο με τέτοια φύση, αξίζει να πούμε ότι αξίζει μάλλον να θέσουμε στον εαυτό μας το εξής δίλημα. Τι θέλουμε? Θέλουμε ενημέρωση ή πληροφόρηση? Θέλουμε δηλαδή να μαθαίνουμε αμέσως τι συμβαίνει, ή θέλουμε να βλέπουμε και πίσω από τα γεγονότα, να προβλέπουμε τις πιθανές κινήσεις, να καταγράφουμε σε βάθος, να αναλύουμε, να διαβάζουμε και να ανατροφοδοτούμε όλη αυτή τη σχέση που κινεί στην πραγματικότητα την κοινωνία? Στην πραγματικότητα χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται αφενός ταχύτητα, ακρίβεια και εγκυρότητα. Το πρώτο στοιχείο εξασφαλίζεται στα νέα μέσα, κυρίως στο ίντερνετ. Τα άλλα δύο βεβαίως είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθενός να το πει. Από εκεί και πέρα, η εφημερίδα και αυτό που θέλαμε και εμείς, και όπως σας είπα και είχαμε και στο σύνθημα και έχουμε και στο σύνθημα της εφημερίδας, της ανεξάρτητης συνεταιριστικής εφημερίδας μας, είναι ότι θέλουμε να υπηρετήσουμε την ενημέρωση. Ο δρόμος της πληροφόρησης, από την άλλη, είναι γεμάτος με νάρκες, αλλά η αιμονή μας στην ιδέα της ενημέρωσης είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει. Είναι επίπονη διαδικασία το να προσπαθείς να ενημερώσεις το αναγνωστικό κοινό, να επιχειρήσεις να παρουσιάσεις όλες τις πλευρές, να ερευνάσεις βάθος, να πειραματίζεσαι και να θέτεις ερωτήματα. Αλλά είναι και η μοναδική διέξοδος για τη δημιουργία μιας κοινωνίας με μέλη, με ανθρώπους, με ατομικότητες, αλλά και σε σύνολο που θα γνωρίζει, θα θυμάται και έτσι θα έχει και όλα τα όπλα με το μέρος της. Ευχαριστώ.